Πόσες φορές μου έχεις πει να κάνω αυτό το βίντεο? 1.200.000. Πάτσε. Γράφει. Ήχος τρέχει. Σε 3, 2. 1. Πήγαμε. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή λόγου, τέχνης και πολιτισμού. Κάθε φορά που η κίτρινη καρέκλα κάνει την εμφάνισή της σε αυτό εδώ το κανάλι, ένα πράγμα μόνο μπορεί να σημαίνει αυτό. Καλώς ήρθατε στο παλιό Instagram. Ούτε που θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που κάναμε παλιό Instagram, γιατί μπορεί να έχει περάσει και 1,5 χρόνος στο νερό 2. Θεέ μου, πώς περνάνε τα χρόνια. Καλά, πώς έχουμε φτάσει Ιούλιο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα κάνω τώρα παλιό Instagram, γιατί πριν από κανένα διδόματο, τριβδόματο, όταν σας ρώτησα στο δικό μου το Instagram, το σύγχρονο Instagram, το νέο Instagram, το παρόν Instagram, αν θέλετε, τι θέλετε να δείτε, πολλοί μου το ζητήσατε και έλεγα στην Εθνά, τη φίλη μου βοηθώ και στην άνθρωπο, ότι α, δεν το ζητάς μόνο εσύ, το θέλουν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Κάθομαι έτσι εδώ για να μπαίνουν εδώ οι φωτογραφίες και να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και να δούμε τι πόσταρα, αλλά τι εννοούσα κατά βάθος πίσω από αυτά τα ποσταρίσματα και πόσες φορές έχω πει ψέματα. Καμία φορά. Θα μιλήσουμε για το 2016. Το 2016, θέλετε δεν θέλετε, και εσείς και εγώ να το πιστέψετε, είναι 4 χρόνια πίσω. Μια ολόκληρη σπουδή σε κάποιο πανεπιστήμιο της πατρίδας μας, εάν το έχεις βγάλει στην ώρα σου. Είναι τόσο που μεσολαβεί από τη μία Ολυμπιάδα στην άλλη. 4 χρόνια πίσω είναι μια ολόκληρη ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάθομαι αναπαυτικά και απολαμβάνομαι. Αυτό απολαμβάνομαι με την πρώτη φωτογραφία. Είναι αυτό το γλαροπούλι, εκεί που έχουμε πάει στο οικογενειακό κλασικό γεύμα της πρώτης του χρόνου. Που τώρα μεταξύ μας, λέω χαζά, αλλά δεν ξέρω πώς να είναι αυτή η πρωτοχρονιά και το πρώτο γεύμα του έτους τον επόμενο χρόνο, γιατί δεν θα είναι η γιαγιά μου εκεί και τώρα λίγο ωραία. Ήμασταν πάντως σε αυτή την καιρική συνθήκη και την πρωτοχρονιά του 2016 και ήμουν ακόμα στις χρονιές που μπορεί να πόσταρα και 2 φωτογραφίες την ημέρα. Δεν ξέρω, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Η δεύτερη πάντως είναι προϊοντική, γι' αυτό είπα το θράσος μου, γιατί ήταν η πρώτη σελίδα από τα ημερολόγια που είχαμε βγάλει τότε για την Buy-A-Boo και 2 του μηνού είμαι στην εκπομπή, κανονικά δουλεύουμε, έχω βάψει τη μούρη μου Άγιο Βασίλη, ήταν τότε ένα trend που είχε προκύψει στο Vine, ποιος θυμάται το Vine, προπομπός TikTok, Snapchat και δεν συμμαζεύεται. Και είχα κάνει ένα βίντεο που η μούρη μου ήταν Άγιος Βασίλης και χόρευα κάπως σαν Άγιος Βασίλης. Κόπηκε αυτή η εκπομπή, αναρωτιέμαι γιατί, αφού κάναμε τέτοια ρε. Την τρίτη του μενού βγήκαμε. Χθες το βράδυ, δεν μποζάραμε ποτέ, σε αυτή την είσοδο δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Φυσικά και πήγαμε μέλισσες. Νομίζω ότι είναι πολλά τα χρόνια, τα σερί που περνάω. Είτε παραμονή πρωτοχρονιάς, είτε παραμονή Χριστουγέννου στις μέλισσες και συγκεκριμένα στο box. 6 του μηνού ήρθαν τα ημερολόγια και εμείς ήμασταν στην Buy-A-Boo, στο υπνοδωμάτιό μου τότε ακόμα, στην πρώτη φάση της Buy-A-Boo, που μόλις είχε ξεκινήσει, δεν είχαμε κλείσει ούτε μήνα. 2 εβδομάδες δεν είχαμε κλείσει και πακετάρουμε τα ημερολόγια. Πολύ μεγάλη χαρά έχουμε σε αυτό. Και μάλιστα θα κάνει και αυτό το χαζοβιντεάκι για να σας δείξω πώς ακριβώς πακετάρουμε και πώς είναι οι συσκευασίες μας και τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια συγκίνηση. 11 του Γενάρη πέθανε ο Μπόι. Βρήκα αυτό το κολάρ, το πόσταρα. 16 του μηνού σας σκέφτομαι και χαμογελάω, ένα ευχαριστώ, ήθελα να σας πω για όλα όσα κάνετε για μένα, σας ευγνωμονώ. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάει καλεσμένη στα Ματίνα Τσιμτσιλή και είχα βαφτεί έτσι και ήμουν ομορφούλα και είχα διαβάσει και κάτι ωραία σχόλια τότε που στο Twitter γράφανε και κανένα ωραίο σχόλιο όταν έβγαινε στην τηλεόραση και κάπως είχα νιώσει αυτή τη βαθιά ευγνωμοσύνη και ήθελα να τη μοιραστώ. 17 του μηνού έχω λίγο τίμο να γουργουρίζει από τις σπανιότατες φορές που κάθεται, μου επιτρέπει να τον αγκαλιάζω και φοράει και λουράκι ακόμα στο λαιμό του. Μετά, βέβαια, θα πιέζεται και από το λουράκι, άστο. Τι κρυβόταν πίσω τώρα από αυτό το You can't end of story, ό,τι μπορείς. Νομίζω ότι είχαμε αρχίσει να δυσκολευόμαστε λίγο με τα σπάτα, ότι είχαν αρχίσει να μας λένε ότι μάλλον θα μας κόψουνε και ήθελα να αυτομπουσταριστώ λίγο και να πω μπορείς, θα τα καταφέρεις, όλα θα πάνε ok, όπως και να πάνε. Και μερικές μέρες αργότερα υπήρχε απεργία στα κανάλια, οπότε είχαμε βγει για μεσημεριανό περίπατο
που ένιωθα τρεις ευτυχισμένη που είχαμε πάει για βόλτα καθημερινή εκεί στην Πλάκα και στο μοναστηράκι και έβγαλε αυτή τη φωτογραφία και γιατί υπήρχε το σχόλιο «Βλέπω κύκλους» από κάτω, θυμόμαστε όλοι το κλασικό «Βλέπω κύκλους». Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι? Βλέπω, ναι. Σαν τι? Κύκλους. Έτσι. 9 Φεβρουαρίου ωστόσο, εδώ αυτό είναι ένα συμβολικό post, γιατί είναι η πρώτη φορά που ανεβάζω κάτι στο κανάλι μου στο YouTube μετά από πολύ καιρό, χρόνια σχεδόν, και το ανεβάζω γιατί το χρειαζόμασταν για το Spata Live και έκανα ένα βίντεο με 4 beauty tricks. Θέλαμε να ενισχύσουμε λίγο το περιεχόμενο της εκπομπής και είπα γιατί να μην βάλουμε κάτι που να έχει αίσθηση YouTube-ίστικη, μπορώ να το μοντάρω και να το φτιάξω, να το ανεβάσω στο κανάλι μου στο YouTube, θα μπορέσουμε να το δείξουμε στην εκπομπή. 26 του Φλεβάρι τώρα είναι αυτή η συμβολική ημέρα που ήταν η τελευταία εκπομπή Spata Live που αποχαιρετήσαμε τον κόσμο εκείνη την Παρασκευή. Το look της ημέρας, this was Spata Live, γιατί το concept ήταν this is Spata Live, κράτησε λιγότερο από αυτό που περιμέναμε, μάθαμε περισσότερα από αυτά που περιμέναμε και έτσι κάπως ολοκληρώθηκε εκείνη η εκπομπή. Ήταν μια Παρασκευή που γύρισα σπίτι μου με πάρα πολλές κούτες, γιατί ξεκινούσα μετακόμιση. Η Δευτέρα μάλλον θα με έβρισκε σε καινούριο σπίτι, μιας που την Κυριακή θα γινόταν μετακόμιση, και εκείνη η Δευτέρα θα με έβρισκε σε μια άλλη ζωή όλος διόλου. Δεν ήταν προγραμματισμένο να συμπέσει φυσικά το κόψιμο της εκπομπής με τη μετακόμιση, αλλά να που τα φέρνει έτσι η ζωή για να δημιουργηθεί μια εντελώς καινούρια αρχή. Το Σάββατο όμως ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είχα την μετακόμιση, είχα και ένα event αυτού του εμπορικού post που σας έδειξα νωρίτερα, γιατί ήμασταν ambassador με την Αθηνά Οικονομάκου. Και αυτή είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που συναντάω από κοντά την Αθηνά Οικονομάκου, γιατί ήμασταν και οι δυο μαζί εκεί. Την ήξερα από μακριά φυσικά από την τηλεόραση, αλλά δεν ήμασταν ποτέ φίλες ή γνωστές. Και βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία που θυμάμαι ότι τότε είχε σπάσει και το προσωπικό μου ρεκόρ σε like στο Instagram. Και να που υπάρχει αυτή η φωτογραφία με την Αθηνά εκεί. Ποιος να μας το έλεγε 4 χρόνια αργότερα, 3 χρόνια αργότερα, ότι θα προέκυπτε το project Soma και όλα αυτά. Κανένας να μας το έλεγε, δεν θα το πιστεύαμε. Σε ένα από τα πολλά πάνω κάτω με κούτις και μαζέματα 27 του Φλεβάρι, βγάζω αυτή τη φωτογραφία στο ασανσέρ και λέω πολύ καλή ιδέα να μετακομίσω. Είπα ατελείωτο κούτες forever για του λόγου το αληθές εκείνη την Κυριακή. Είχε έρθει η αδερφή μου, η Βέρα, η μεταφορική, λίγα πράγματα μωρέ είναι, είπα. Και την ίδια μέρα, μέχρι να βραδιάσει, θα έχω τελειώσει με τις κούτες, είπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Ωστόσο όμως, πολύ μεγάλη χαρά την είχα που έμπαινα σε ένα καινούριο σπίτι εκεί στο κέντρο, σε αυτό το πολύ ωραίο σημείο απέναντι από το Πολυτεχνείο και το Μουσείο, που μου άρεσε πάρα πολύ σαν περιοχή. Τώρα το επόμενο post ήταν η αρχή διαφόρων πραγμάτων. Ήταν μια εβδομάδα μετά, όταν είχα πάει στο Σύνταγμα για να αφήσω κι εγώ με την σειρά μου κάποια πράγματα και κάποια είδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο κύμα, το πρώτο προσφυγικό κύμα που είχε έρθει στο κέντρο, στην Αθήνα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το θυμάστε και σε τι ηλικία ήσασταν πριν από 4 χρόνια, αλλά τότε ξεκίνησε πολύ έντονα το προσφυγικό σαν ζήτημα. Οπότε είχα φτιάξει αυτό το βίντεο και είχα πει ότι ήταν πολύ συγκινητικά σήμερα στο Σύνταγμα, χωρίς πολλές φανφάρες και με άπειρη ανιδιοτέλεια. Συγκεντρώθηκαν αντικείμενα πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που ούτε μπορώ να φανταστώ τι καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή στη ζωή τους. Αλλά ήταν πραγματικά ελπιδοφόρα σήμερα, γιατί ήσασταν πάρα πολύ εκεί, με μια σακούλα στο χέρι, με κάτι που δεν σας περισσεύει μάλλον για να το προσφέρετε. Άνθρωποι που βοηθούν τους ανθρώπους. Είχα κι εγώ έτσι συγκινηθεί, είχα χάρη πολύ με την κίνηση αυτή και την πράξη όλων όσοι συμμετείχαν. Και ξεκίνησαν κάτω από αυτό το βίντεο να γράφονται διάφορα ρατσιστικά πράγματα και θέματα. Και εγώ εκείνη την ημέρα πήγαινα καλεσμένη στον Θέμα Αναστασιάδη, στο Όλα. Είχα ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία από το look της ημέρας, που είχα πάει και με σαλοπέτα χαρούμενη εγώ. Και ήταν και λίγο άβολο για μένα αυτό, γιατί ήταν πολύ κοντά στο κόψιμο της εκπομπής και κάπως θα έπρεπε να είμαι εκεί και να πω τους λόγους για τους οποίους κόπηκε και ταυτόχρονα να υποστηρίξω το κανάλι που ένιωθα ότι εκείνο δεν μας υποστήριξε ωστόσο, οπότε υπήρχε έτσι μια αβολοσύνη στην ατμόσφαιρα. Κάπως αναφέρθηκα τυχαία σε αυτό το βίντεο και σε αυτό το post στο Instagram και στα σχόλια έτσι, που έλαβα που ήταν πιο επιθετικά και δεν στήριζαν έτσι, αυτή την κίνηση αλληλεγγύης τέλος πάντων. Και έγινε κάτι σε αυτή την εκπομπή που νομίζω με στιγμάτισε σαν άνθρωπο. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησα
δημόσια στην τηλεόραση για τέτοιου είδους θέματα και που ήρθα σε αντιπαράθεση με τον Θέμο Αναστασιάδη τότε και είναι μια στιγμή που δεν μπορώ να την ξεχάσω. Στον δρόμο, επειδή μου κάνετε πολύ έξυπνο και την πολύ πονηρή. Ναι, ναι. Τον τζάμονι στα χώνια. Και επειδή είσαι στην πλατεία Συντάγματος και μαζεύεις υπογραφές και γάλα, τα ξέρω και εγώ τι άλλο. Και είσαι στον δρόμο και στην πέφτουν τέσσερις πεινασμένοι και τα λοιπά, είχε πει σεξουαλικά πεινασμένοι και πραγματικά πεινασμένοι και σου βάζουν χέρι. Ναι. Όπως γίνεται σε πολλές πόλεις της Γερμανίας και σύντομα και στην Ελλάδα, όπως την πάνε σε ένα πέραντο hot spot. Μήπως θα αλλάξει η γνώμη σου? Ξέρεις τι, θα τρομάξω πάρα πολύ. Η βία είναι ένα πράγμα που σε αφήνει πάντα σοκαρισμένο. Δεν καταλαβαίνω γιατί, επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, εμείς πρέπει να εξαθλιώνουμε ακόμα περισσότερο ανθρώπους. Δηλαδή, όχι εμείς. Εξαθλιωμένοι ήρθαν. Είναι σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Εξαθλίωσαν λίγο παραπάνω η κυβέρνηση. Ωραία. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, έτσι ώστε να σταθούν όσο μπορούν πιο ασφαλείς. Δεν το γυρνάω. Αυτοί θα νιώθουν ασφαλείς. Είναι η ίδια αλληλουχία. Είστε λοιπόν μένει συνειδητομένοι. Αλλά δεν χρειάζεται. Ναι. Μεθαύριο θα του φέρουν από ό,τι ακούω στη Μαλακάσα, δεν ξέρει τι. Μένω πάρα πολύ κοντά στην πλατεία Βικτωρίας, έχω να σου πω. Είμαι στα 500 μέτρα από την πλατεία Βικτωρίας. Και σου τυχαίνει αυτό το περιστατικό. Ναι. Που μπορεί να δείξει ο καθένα. Και μπορεί να είναι από οποιαδήποτε. Δεν μπορεί να είναι από οποιαδήποτε. Γιατί η λογική και η κουλτούρα η οποία έρχεται, μην ξεχνά και τώρα, μαθαίνω να το σοβαρέψουμε κυριακή. Ναι. Στην Ινδία έχουν συμβεί τρομακτικά περιστατικά με γυναίκες που μαζικά τις βιάζουν. Ναι. Και είναι μέσα δυστυχώς στο DNA αυτού του. Όχι όλων, αυτού του κόσμου. Ναι. Okay. Εσύ θες να είναι δίπλα σου αυτό και να ζεις με αυτό? Εσύ τι θέλεις? Τι? Εσύ τι θέλεις? Να μας προστατεύσουν. Να μας προστατεύσουν. Αν λοιπόν είναι εδώ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, πρέπει να μείνουν ακόμα πιο πεινασμένοι, ακόμα όχι, πιο εξαθλειωμένοι. Δηλαδή, να εντείνουμε ακόμα περισσότερο το ένστικτο της επιβίωσης, ή έχει ένα νόημα να δώσεις ένα γάλα και ένας άνθρωπος να μπορέσει. Εγώ δεν σου πω να δώσω. Ειδικά όταν βλέπεις και τις εικόνες με τα παιδιά, τα οποία χάνονται. Αν είχα ψυχραιμία, θα απαντούσα περισσότερα πράγματα. Θεώρησα ότι ήταν ελλιπής η αντιμετώπιση μου, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε από πολλούς σαν πολύ μια κίνηση, τέλος πάντων, που ήταν κάπως εκεί. Και εγώ έλεγα μέσα μου ότι αυτό είναι υπερβολές. Αν είχα λίγο ψυχραιμία ή δεν ήμουν αγχωμένη, θα μπορούσα να έχω απαντήσει κάτι πολύ περισσότερο. Και αυτό το στιγμιότυπο δεν κόπηκε σε κάποιο μοντάζ. Έπαιξε στην εκπομπή που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση τότε, αλλά έτσι και έγινε. Με αυτή την συνέντευξη ξεκίνησα να σε παρακολουθώ. Όντως. Ναι. 8 του Μαρτίου ήταν η μέρα της γυναίκας. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το post που είχα κάνει εκείνη την ημέρα. Είχα βρει αυτή τη φωτογραφία της Audrey Hepburn, η οποία είναι μεγάλης ηλικίας στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Και είχα γράψει ότι επειδή όλοι έχουν αιμονή με την 20χρονη εκδοχή της, η Audrey Hepburn ήταν η εγγονή ενός βαρόνου και η κόρη ενός υποστηρικτή των Ναζί. Στα εφηβικά της χρόνια χόρευε κρυφά μπαλέτο για να μπορέσει να μαζέψει χρήματα και να βοηθήσει τον Ολλανδικό αγώνα ενάντια στους Ναζί. Πέρασε τη ζωή της μετά την κινηματογραφική της καριέρα ως πρέσβυρα της UNICEF. Δράση για την οποία της απονεμήθηκε μάλιστα το Προεδρικό Βραβείο Ελευθερίας και η ιστορία την θυμάται ως όμορφη. Οι γυναίκες έχουμε τόσους ρόλους, κάνουμε τόσα πράγματα, έχουμε όλη αυτή τη δύναμη και εν τούτη ζούμε σε κοινωνίες που ακόμη και σήμερα δεν μας φέρονται ισότιμα. Παλεύουμε με τα στερεότυπα, με το σεξισμό, με την εκμετάλλευση, με τη βία. Ας έχουμε τουλάχιστον μία την άλλη, οι γυναίκες μαζί. Και από εκείνη τη χρονιά που την ημέρα της γυναίκας έκανα αυτό το post, ποτέ δεν μπορώ να βρω κάτι μεγαλύτερο ή ουσιαστικότερο για μένα να πω από εκείνο. Το οποίο νομίζω ότι είχε ένα σχόλιο σε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο στο ότι οι γυναίκες ως επιτοπλίστων θα είναι οι όμορφες, οι άσχημες, οι πετυχημένες, οι αποτυχημένες, ή αν γεράσουν η εικόνα τους δεν είναι το ίδιο πολύτιμη όσο είναι η νεανική τους εικόνα. Γιατί εγώ δεν την είχα ξανά την Audrey γερασμένη. Ήταν σαν να είχε πεθάνει στα 25 της στο μυαλό μου. Αλλά μετά δεν βαριέσαι, έπεσε το παγωτό μου, όντως είχε πέσει το παγωτό μου, 10 του Μαρτίου, και έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Και κάποιος μου είχε γράψει ότι το είχα ρίξει επίτηδες για να βγάλω τη φωτογραφία. Το ίντερνετ ήταν πάντα τέλειο. 17 του Μαρτίου ήμασταν στα Λαδάδικα. Πολύ μου άρεσε να πηγαίνω Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο, έστω και για δουλειά. 27 του Μαρτίου είμαι εδώ με την Τωρέτα, που δεν αναγνωρίζει τη φανταστική μου αγάπη, γιατί είναι στο Sweet Charity, σε ένα musical καταπληκτικό που παίζανε τότε με τη Σμαράγδα Καρύδη και την Άντια Μπουλέ και υπερπαραγωγή. Αλλά ήμουν πολύ περήφανη για τη φιλενάδα μου, γιατί έπαιζε καταπληκτικά και ήταν υπέροχη. Και 3 του Απρίλη, Κυριακή, ενώ ήδη εγώ είμαι
με πετρόλαιο γοργονέα μαλλιά, αλλά δεν την έχω σκάσει την είδηση γιατί θέλω να είναι έτοιμο και το αντίστοιχο βίντεο για να το συνοδεύει. Απλά ανεβάζω αυτό το If it doesn't hurt anyone, do what you want. Που είναι για να σκάψω το. Δεν πειράζει κανένα, αλλά εγώ από αύριο έχω μπλε μαλλιά. Πώς να σας το πω. Και πάω. Πετρόλαιο γοργονέα. Ναι, yep, το έκανα. This is πετρόλαιο γοργονέα. Που σας έστελνα και στο vlog το αντίστοιχο στο κανάλι μου. Που τότε τα ανέβαζα στο mirimu.com. Τι θα κάνουμε με το mirimu.com που έχει πεθάνει έτσι το δόλιο και δεν το αξίζει. Το σκέφτομαι. Εσείς θα το ψήνατε να ξανατρέξει αυτό το site. Γράψτε με το κάτω στα σχόλια. Τη γνώμη σας. Τα αγαπάω. Mermaid hair, don't care. Το αγαπημένο μου hashtag που κράτησε για μερικούς μήνες μετά από εκεί. Και επίσης αυτή η φωτογραφία έχει σπάσει το ρεκόρ μου, το τότε ρεκόρ μου με likes. Που σημαίνει κάπως άρεσε. Μετά είχα κάνει αυτή τη φωτογράφηση στο downtown με αυτές τις ψεύτικες αφέλειες που είχαμε γυρίσει τα μαλλιά μπροστά και αυτή η φωτογραφία πώς είναι δυνατόν να μην είχε μπει. Είχαν διαλέξει άλλες κι άλλες. Δεν είχαν βάλει αυτή τη λήψη. Η Μαρία Ντελάκου μου είχε κάνει αυτή την φωτογράφηση και μετά με πετρόλαιο γοργονέ είχαμε φτιάξει αυτό το αντίστοιχο γοργονοφόρεμα για να πάω στο Madwalk εκείνης της χρονιάς. Αυτό 18 του Απρίλη. Την επόμενη εβδομάδα από το Madwalk, 25 το Απρίλη, εγώ ήμουν Φουρέιρα και έκανα guest εμφάνιση στο Your Face Sounds Familiar μετά από μια εβδομάδα προετοιμασία και 200 τρέσες στο κεφάλι μου και βαμμένο με σπρέι το μαλλί για να γίνει μαύρο, το φρύδι βαμμένο πάνω από το φρύδι μου και έξτρα δοντάκια, εγώ έκανα τη Φουρέιρα. Λάτρεψα να κάνω τη Φουρέιρα. Η πρώτη φορά στη ζωή μου που ανέβηκα πάνω σε σκηνή για οποιοδήποτε λόγο, είτε για παρουσίαση, είτε για βραβεία, madwalk, θέατρα, μπίρι, η πρώτη φορά ζωή μου που ανέβηκα σε σκηνή και δεν φοβόμουν και δεν είχα άγχος, ήταν αυτή η στιγμή που έκανα τη Φουρέιρα, γιατί αισθανόμουν ότι δεν ήμουν εγώ και αυτό μπορούσε να με απαλλάξει από το στρες, γιατί δεν ήμουν ακριβώς εγώ, ήμουν αλλοιωμένη ας πούμε και το είχα χάρη πολύ. Εδώ λίγα ακόμα μπλε μαλλιά παρακαλώ δώστε μου. Τα έδινα τα μπλε μαλλιά και αυτά ήταν και φρεσκοβαμμένα τώρα, γι' αυτό είναι καραμπάμ το μπλε. Η πρώτη μου φορά που έκανα μεταγλώτηση 9 Μαΐου είχαμε πάει στην επίσημη για τα Angry Birds. Είχα κάνει αυτό το μικρό ροζ πουλάκι τη Στέλλα. Εδώ είναι το πολύ κλασικό βίντεο 11 του Μαΐου που είχα φτιάξει για το πώς μπορείτε να κρατάτε την ψυχραιμία σας σε στρεσογόνες καταστάσεις με αφορμή τις πανελλαδικές εκείνης χρονιάς αλλά και γενικότερα. Το βλέπετε αυτό το βίντεο κάθε που έρχεται εκείνη η εποχή, γενικά η νέα σεζόν και οι νέες γενιές. 19 του Μαΐου έκανα κάτι πολύ σπουδαίο που θα έπρεπε να είχα κάνει χρόνια πριν, αλλά τότε έμαθα για την δωρεά μυελού των οστών, πώς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών, που είναι αυτή η πανεύκολη διαδικασία και ήθελα πολύ να παρακινήσω και όλους τους υπόλοιπους που με παρακολουθούσαν να το κάνουν, οπότε έδωσα εδώ κάποιες πληροφορίες στο συγκεκριμένο post. Αναρωτιέμαι αν κάποιος από εσάς το έκανε εξαιτίας αυτού του post ή το έκανε λίγα χρόνια αργότερα ή όποτε, τέλος πάντων. 12 του Ιούνιου έπεφτε τότε το Pride και είχε γίνει μόλις και αυτό που είχε γίνει στο Ορλάντο και είχα γράψει αυτούς τους στίχους από το Same Love που μόνο να τους σκεφτώ, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να τα μπήξω, δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι με το Same Love, δεν αντέχω. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal, damn right I support it. 16 του Ιούνιου έφυγα από το πετρόλαιο γοργονέ και μπήκα δυναμικά στο ουρανιοτοξωτίασιμο φραουλί που ήταν μια πρώτη version των μαλλιών μου που ήταν πολύ ταλαιπωρημένη γιατί είχαμε κάνει δεύτερο δεκαπάζ μετά από 2 μήνες. Αλλά με αυτό το φίλτρο του Snapchat εντάξει κάπως γινότανε, κάπως το ζούσαμε καλύτερα. Το πρώτο μου μπάνιο εκείνη τη χρονιά το έκανα 19 του Ιούνιου και έχω βγάλει τη φωτογραφία για να το αποδείξω. Επίσης 19 του Ιούνιου είναι η γιορτή του πατέρα, οπότε έχω βάλει αυτό το στιγμιότυπο από εκείνο το βίντεο που έχω με τον μπαμπά μου. Σε αυτή τη φωτογραφία που δεν φαίνεσαι πολύ καλά, μπαμπά μου, είσαι 26 ετών και εγώ 30 ημερών. Εδώ, παιδιά, μιλάμε για πολύ συμβολική φωτογραφία. 28 του Ιούνιου του 2016 κάνω fitting για το κόκκινο χαλί των Mad Awards του 2016, όπου τελικά φοράω αυτό το φόρεμα και έχουν συμβεί τα εξής πράγματα τώρα, εσείς που μπορεί να μην ξέρετε. Πρώτον, μου είχε κάνει αυτό το ψεύτικο καρέ ο Σπύρος σαν προπομπό για το καρέ που ήρθε κάποιους μήνες αργότερα που εγώ δεν το ήθελα καθόλου και εκείνος μου το είχε δοκιμάσει και είχαμε δει ότι μας άρεσε και τι καλά. Αυτό είναι ένα σχετικά γυμνό φόρεμα που είχαμε ράψει με την BSB ένα χρόνο πριν. Αυτό το φόρεμα περίμενε έναν ολόκληρο χρόνο
στην ντουλάπα της BSB στο σχεδιαστήριο, γιατί εγώ την προηγούμενη χρονιά, ψηλοτελευταία στιγμή, δεν πήγα στα βραβεία καν. Είχε γίνει μόλις το θέμα με τα capital controls, μόλις όλη αυτή η ιστορία με το δημοψήφισμα, αισθανόμουν μια ηλίθεια να πάω στα MAD Awards και να κάνω δηλώσεις σε κάμερες για σαλαλάλα. Οπότε τους είχα πει αυτό το φόρμα μου στο θέλω, θα το φορέσω, κρατήστε το για του χρόνου και έτσι και έγινε. Και ναι, φοράς εσόρουχο με αυτό το φόρεμα, γιατί ακριβώς από κάτω είναι ενσωματωμένο κορμάκι. Είχαμε κάνει πολλές τσαχπινιές εκεί. 4 του Ιούλη έγιναν τα αποκαλυπτήρια για την κολεξιόν αυτή τη limited edition της Maribou and the City που είχαμε φτιάξει αυτές τις λίγες backpacks. 19 του Ιουλίου κάνω την ωραία την καμπόσα στην Ριβιέρα εδώ στην Αθήνα, φωτογραφίζομαι για το Esquire που ήταν το πρώτο γυναικείο ελληνικό εξώφυλλο στο Esquire. Και εντάξει, ας πούμε, εντάξει, ήμουνα σε αυτό εκεί. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο backstage βίντεο, η συγκεκριμένη φωτογράφηση, πολύ ωραίο, κάπου θα το βρω. Και 23 του Ιούλη γνωρίζω επίσης τον Διονύση Ατζαράκη. Ποιος να μας το έλεγε, όλες οι συνεργασίες που ήρθανε αργότερα προέκυψαν από 16 αγνωριμίες. Είχα πάει και είχα κάνει την καλύση σε αυτό το βίντεο που έκανε μια σειρά από βίντεο ο Διονύσης τότε για το Συνέλθετε, για το Game of Thrones, που ουσιαστικά ήθελε να απολύσει χαρακτήρες από το Game of Thrones. Και είχα πάει και είχα κάνει την καλύση με αυτή την icy blonde περούκα και όλο αυτό το μαβέρι εκεί πέρα που κρατούσα. Είχα περάσει τέλεια στα γυρίσματα. Ποιος να μας το έλεγε, παιδί μου. 28 του Ιούλη έχω πάει στην Άξο. Αυτό καλημέρες. Αν πιστεύετε ότι αυτή η φωτογραφία έχει βγει επειδή κάποιος χριστιανός με έβγαλε, χριστιανός ή οποιαδήποτε άλλη, ας πούμε, θρησκείας, όχι. Είναι από τις δυσάρεστες στιγμές που αυτή η φωτογραφία έχει βγει με να τρέχω στην κάμερα, να πατάω, να μετράω 10 δευτερόλεπτα, να τσαλαβουτάω, να γλιστράω δίπλα από την πισίνα για να πάω να κάτσω, να πάρω αυτή την πόδα, να πετάξω και το νερό, να βγει και η φωτογραφία, αλλά τα κατάφερα και το έκανα. Υπήρχε και άνθρωπος να με βγάλει που βγάζει και πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά κοιμόταν ο άνθρωπος τώρα, δεν μπορούσα να τον ενοχλήσω. 1η του Αυγούστου, εύχομαι σε όλους έτσι καλό μήνα με αυτήν εδώ τη λήψη, η οποία επίσης έσπασε ένα καινούριο ρεκόρ μου εκείνη τη χρονιά. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με κάποιες φωτογραφίες και αρέσουν περισσότερο από άλλες. Αυτή, ας πούμε, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί, αλλά έτσι και έγινε. Εδώ είμαι στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στα όμορφα σύνορα της χώρας μας. Είμαι στην Ορεστιάδα, 10 του Αυγούστου. Αυτό το σκηνικό στις 12 του Αυγούστου που είναι σαν πίνακας και το έχω βγάλει φωτογραφία, ήταν ένα πραγματικό σκηνικό που δεν το πίστευα. Όταν περάσαμε με το αυτοκίνητο, λέω μισό λεπτό, σταμάτα εδώ να βγάλουμε στην Κιανή, στο Διδημότυχο, αυτή τη φωτογραφία που είναι σαν πίνακας. Αυτή τη φωτογραφία, να ξέρετε, 25 του Αυγούστου την έχω αναρτήσει ούσα σε meeting στον Αλφα για το ξαναδέστε τους. Ναι, μένει η φωτογραφία κουφονίσια, αλλά εγώ ξαναδέστε τους. 3 του Σεπτέμβρη είχε έρθει ο Αλέξανδρος από τη Νέα Υόρκη και είχα χαρά μεγάλη. Και 16 Σεπτεμβρίου σκάμε την είδηση ότι θα κάνουμε το ξαναδέστε τους και υπάρχει αυτή εδώ η λήψη από το backstage που είχαμε κάνει για τις φωτογραφίες που χρειάζονται για το γραφείο τύπου εκεί στον Αλφα με τον Νικόλα και το μαράκι Ηλιάκη και τα μαλλιά μου είναι ακόμα μακριά μέχρι που 10 μερούλες αργότερα δεν είναι πια μακριά και είναι αυτό το μακρύ καρέ που είχα αποφασίσει να κάνω. Ο μοναδικός λόγος που είχα κάνει εκείνη τη στιγμή ήταν γιατί πραγματικά έχει καταστραφεί πάρα πολύ η τρίχα. Ήταν ένα χάλια πράγμα που του είχα πει του Σπύρου, κόψτε ό,τι είναι, θα είναι. Και 3 Οκτώβρη κάναμε την πρεμιέρα μας σε αυτό το Feel Good σκηνικό. Πολύ ωραίο ήταν το σκηνικό του, ξαναδέστε τους. Πολύ. Και μετά ξεκινάνε τα look της ημέρας, τα βαρετά, τα αυτά, τα ξέρετε τώρα. Πήρη, αυτό. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτή τη φωτογραφία που είχα ανεβάσει 15 του Οκτώβρη, το look της ημέρας Κυριακής στο χωριό, την είχε πάρει ο Sinboy τότε και είχε φτιάξει ένα τραγούδι που λεγόταν Instagram Girls. Αφήνω αυτή την πληροφορία εδώ, να την έχετε. Απλά την είχε χρησιμοποιήσει σαν cover στο YouTube του, δεν ξέρω κι εγώ. Αυτό είναι πολύ περίεργο, εδώ κάνω λίγο τέχνη, είχε πάρα πολύ βροχή εκείνη την ημέρα και έμοιαζε σαν ελαιογραφία η πόλη. Λοιπόν, 4 του Νοέμβρη εγώ είχα πάει καλεσμένη στην Ελένη και είχαμε βγάλει μετά από αυτήν εδώ τη φωτογραφία που μας είχε ρίξει το site, είχε βάλει όλα τα κραγιόν, το ένα πάνω στα άλλα, ήταν γλυκύτατη, μας είχε στηρίξει πάρα πολύ και είχα ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία και έγραφα σήμερα το μεσημέρι με την King Ellen, σε ευχαριστώ για όλα. Γιατί εγώ στο βίντεο που έβγαλε η Ελένη
που πάει και φυλάει το Μάκι και το ανέβασε στο Instagram της, έγραψε από κάτω King Ellen και πήγα να με διορθώσουν δύο-τρεις ότι μάλλον Queen θες να πεις και Queen θες. Όχι, δεν θέλω να πω Queen. Η Ελένη είναι King Ellen. Εντάξει. Ατσά. Όπα, όπα, εδώ έχουμε πάρα πολύ μοντελοσύνη 9 του Νοέμβρη με τον Νικόλα. Έτσι, πάμε να βγάλουμε και μια φωτογραφία μαζί. Εδώ είμαι πολύ χαρούμενη την ημέρα 10 Νοέμβρη. Είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε όλη αυτή την κίνηση με την ομάδα προσφοράς στο ΟΠΑΠ και είναι η πρώτη χρονιά που πάω στα παιδιατρικά νοσοκομεία για να σας δείξω την ανακαίνιση που είχε γίνει. Οπότε είναι αυτή η λήψη από εκεί. 11 του Νοέμβρη πέθανε ο Λέοναρντ Κοέν. Και ανέβασα φωτογραφία με το τατουάζ μου και τους στίχους που έχω γράψει εδώ στα πλευρά μου από το Anthem. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. 20 του Δεκέμβρη καίγεται κάτω από το σπίτι μας 3 τρόλεϊ και λεωφορεία στη γειτονίτσα 19-12-2016. Και όπως σας είπα σταθερά, παραμονή Χριστουγέννων κάνουμε στις μέλισσες. Οπότε βγάζω αυτή τη φωτογραφία στο box. Είπα κανένα ψέμα, όχι. 27 του Δεκέμβρη είναι τα γενέθλιά μου και γίνομαι 32. Με 32 καπιεϊκάκια που θυμίζουν μπαλόνια που μου είχαν φτιάξει από το Cup Cup. Και πολύ χαρά. Είχα πάρα πολύ χαρά εκείνη τη χρονιά. Κάθε χρονιά στα γενέθλιά μου, αλλά είχα περάσει πολύ ωραία. 31 του Δεκέμβρη είπα να αποχαιρετήσω το 16 με πετρόλογο γονέ μαλλιά, γιατί το άξιζε. Και γράφω, ξέρεις κάτι, 2016, υπήρξες πολύ σουρεαλιστικό. Σήμερα σου στέλνω ένα φιλί και να ευχαριστώ για όλα όσα ήσουν. Μου έμαθες να μην σταματάω, να μην βουλιάζω σε απογοητεύσεις, να λογίζω τις αποτυχίες για ευκαιρίες και όταν δεν δημιουργεί κακό σε κανένα να κάνω ακριβώς αυτό που θέλω, χωρίς να με νοιάζει η αποψούλα του οποιοδήποτε. Στο κάτω-κάτω υπήρξε για λίγο γοργόνα στη θητεία σου και αυτό θα το θυμάμαι. Σμούτς. Και έτσι τελείωσε η χρονιά. Με αυτή την σχεδόν μαγιά του. Αποψούλες δεν με νοιάζουν. Πάντα με νοιάζανε. Αλλά προσπαθούσα να μην με νοιάζουν όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό ήταν το 2016. Δεν είπα πολλά ψέματα στα social media το 2016. Είχα λίγο περισσότερο χαμόγελο από ότι μπορεί να ένιωθα σε όλες τις φάσεις. Όμως, μοιράστηκα, ήταν η πρώτη φορά μάλλον, η πρώτη χρονιά που μοιράστηκα πράγματα πιο ουσιαστικά για μένα. Πράγματα που έτσι την καρδιά μου την κινούσαν με ένα άλλο τρόπο. Που είχαν να κάνουν λίγο με την πολιτική, που είχαν να κάνουν λίγο με την κοινωνία. Ήταν η πρώτη χρονιά που μίλησα για αυτά τα πράγματα και η πρώτη χρονιά που ξεκίνησα το YouTube. Οπότε είχε και πολύ YouTube το Instagram που προωθούσα τη δουλίτσα εκείνα και σας έστειλα. Γενικά ήταν μια ωραία χρονιά. Όχι, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω πότε θα πούμε για το 2017. Σε κάνω τρίχρονο, θα δούμε. Θα δείξει. Αλλά αυτό ήταν πάντως. Σας φιλώ πολύ, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Από τότε είσαστε κάποιοι. Για να μην πω και σε από τα πιο παλιά. Αλλά το εκτιμώ ιδιαίτερως. Να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και να κάνετε αυτές τις μέρες. Και σας φιλώ. Γεια σας.